Η καρδιά του θεάτρου χτυπά και φέτος στο Ανοιχτό Θέατρο του Δήμου Νεάπολης Σικαιών για τα Μερκούρια 2017. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι σταθερή στα οράματα και στα πιστεύω της μεγάλης Ελληνίδας της Μελίνας Μερκούρη που για αυτήν καθιερώθηκαν, στα οράματά της για πολιτιστική αποκέντρωση, για ποιοτικό πολιτισμό, για συμμετοχικό πολιτισμό, για πολιτισμό προσφορά στην κοινωνία, εμείς συνεχίζουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες, παρά τους δύσκολους καιρούς, δεν έχουμε ούτε ένα ευρώ βοήθεια τα τελευταία χρόνια από πουθενά, από το κράτος και από τα Υπουργεία. Εμείς συνεχίζουμε με αγάπη, με πίστη αλλά και με πείσμα αυτή την προσπάθεια. Ως Αναθέο, θα τους δώσω εγώ ένα καλά. Να δώσεις τα τους στάθη. Βρέστε ένα σπαθί, από αυτά είναι πιο μοντέλος. Κάνε εσύ την αρχή και εγώ θα τρέξω από πίσω. Πώς το πες αυτό, θα την κοπανίσετε από πίσω μου. 7 θεατρικά σχήματα με αξιόλογες παραστάσεις αποτελούν τους φετινούς πρωταγωνιστές του κορυφαίου θεατρικού θεσμού του Δήμου, που έχουν ως στόχο, όπως αναφέρει ο κ. Διανυλίδης, να ενισχύσουν τη θεατρική τέχνη και έκφραση και να προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία υψηλού επίπεδου. Μέχρι όσο ζούσε ο μεγάλος άνθρωπος του Εθνικού Θεάτρου, ο Νίκος Κούρκουλος, ο αείμνηστος ο Νίκος Κούρκουλος, το Εθνικό Θέατρο ερχόταν κάθε φορά στα Μερκούρια την πρώτη μέρα και κάναμε έναρξη, εγκαίνια. Με παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λάμπει δια της απουσίας του το Εθνικό, ενώ κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια κάθε χρόνο από την αρχή της χρονιάς και με συναντήσεις και με επικοινωνίες με τους ανθρώπους του Εθνικού, αλλά δυστυχώς έχουν μια αντίληψη περίεργη, δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω αλλιώς, και δεν μας τιμάνε με την παρουσία τους. Το θεατρικό σανίδι που στείλουν τα Μερκούρια 2017 στο Ανοιχτό Θέατρο Μάνος Κατράκης παραδίδεται στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος αλλά και σε δημοτικά περιφερειακά θέατρα της χώρας όπως και στη θεατρική σκηνή του Δήμου Νεάπολης Σικαιών για να παρουσιάσουν τις αξιόλογες και ιδιαίτερα σημαντικές παραστάσεις τους. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι με τη διάθεση των νέων παιδιών, με τη νέα σκηνοθέτηδα και νομίζω ότι θα απολαύσουμε μια καλή παράσταση. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει και να απολαύσει καλές θεατρικές παραστάσεις. Ο θεσμός έχει γίνει καλοκαιρινή λατρεία για δημότες κάθε ηλικίας. Έρχομαι κάθε χρονιά και είναι ένας θεσμός που για όλους τους δημότες και για όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης πρέπει να έρθουν στον χώρο να δουν. Είναι πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Εκτιμάμε την προσπάθεια που κάνουν οι νέοι. Οπωσδήποτε είναι πολύ καλή για τους δημότες, είναι πολύ καλή για την ευρύτερη περιοχή, όχι μόνο για τους δημότες της Νεάπολης και των Σικαιών. Τα Μερκούρια είναι ένας θεσμός πολλά χρόνια και τον παρακολουθώ. Είμαι από αυτή την περιοχή. Είναι πολιτισμός. Το θέατρο, δεν έχω λόγια, δηλαδή μακάρι να γίνεται και πιο συχνά στη διάρκεια της χρονιάς. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει τις παραστάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται καθημερινά στις 9 το βράδυ έως και την Κυριακή 27 Αυγούστου με την αυλαία να πέφτει με το θεατρικό έργο Βάκχες του Ευρυπίδη.